Η Κρήτη εξακολουθεί να μετραπληγέ και οι επιστήμονε να αποκωδικοποιούν τα δεδομένα που οδήγησαν στη θεομηνία τη 15η Οκτωβρίου. Μια θεομηνία που, όσο ακραία χαρακτηριστικά κι αν είχε, δεν ήταν η μόνη. Ανατρέχοντα τη βάση δεδομένων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τρει μετεωρολόγοι φέρνουν στο φω τι συνέπειε των καιρικών καταστροφών στο νησί τα τελευταία 22 χρόνια, με το κακό να επαναλαμβάνεται και τη λίστα των θυμάτων να μεγαλώνει δραματικά. Από το 2000 μέχρι και σήμερα 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι 12 αποφωνικέ πλημμύρες και οι 7 εξ αυτών μόνο την τελευταία τριετία. Είναι δεκάδες οι φορές που η Κρήτη βρέθηκε στο έλεος των καιρικών φαινομένων και έπειτα βρέθηκε ξανά και ξανά αντιμέτωπη με μεγάλες καταστροφές. Πρώτη και με διαφορά σε αυτή την καταγραφή των 22 ετών έρχεται η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, μετρώντα 58 καιρικά γεγονότα με κοινωνικέ και οικονομικέ επιπτώσει, εκ των οποίων οι 32 πλημμύρε. Ακολουθεί το Ηράκλειο με 48 περιστατικά και 32 πλημμύρε, το Λασίθι με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και το Ρέθυμνο με 13. Την ίδια ώρα, μέσα από επιτόπια αλλά και βιβλιογραφική έρευνα, εννέα επιστήμονε του τμήματο Γεωλογία και Γεωπεριβάλλοντο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύουν και παρουσιάζουν τα δεδομένα που οδήγησαν στη φωνική πλημμύρα τη Αγία Πελαγία. Στα προκαταρκτικά του συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται εκ νέου η ανεπάρκεια του αντιπλημμυρικού έργου και του πλακοσκεπή αγωγού και οι αστοχίες που οδήγησαν στον Όλεθρο. Διαπιστώθηκε ότι αυτού του τύπου οι αγωγοί δεν επαρκούν κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων, καθώς η έντονη παρουσία φερτών γλυκών δύναται να προκαλέσει αστοχίες λόγω απόφραξης ή μείωσης της παροχευτικής ικανότητας. Με το μικρό μέγεθο τη λεκάνη απορροή να καθιστά τον οικισμό ευάλωτο, οι επιστήμονε για μια ακόμη φορά εξηγούν πω το πλημμυρικό πεδίο διαχρονικά τα τελευταία 60 χρόνια έγινε κυριολεκτικά κατάληψη από κατασκευέ. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να απομείνει ελάχιστο διαθέσιμο χώρο από τον οποίο θα μπορούσαν τα νερά να αποστραγγιστούν προ τη θάλασσα και έτσι να πλημμυρίσουν τα πάντα στο πέρασμά του, φτάνοντα σε ύψο το 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Στην ευρύτερη περιοχή, η διερεύνηση και η ιεράρχηση του κινδύνου, η χαρτογράφηση και η πρόταση έξυπνων κατασκευών και η συστηματική εκπαίδευση θεωρούνται απαραίτητε για τη μείωση του κινδύνου. Στη λεκάνη Αγία Πελαγία, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων και μακροπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου. Κάνοντα πάντω ένα βήμα παραπέρα, οι δικοί κρούν το δικό του καμπανάκι συνολικά για την Κρήτη, καλώντα την τοπική αυτοδιοίκηση σε επανασχεδιασμό τη αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού. Συνιστάται έντονα η ανάλυση και η εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρα σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτη με βάση σύγχρονε μεθοδολογίε και η εκτίμηση τη στρωτότητα των συστημάτων, προκειμένου να υπολογιστεί ο κίνδυνο σε κάθε υδρολογική λεκάνη ξεχωριστά. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ θα είναι σε θέση να ιεραρχήσουν τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό τη περιφέρεια. Στο 28ο Τεύχο, που εκδίδεται υπό την αιγίδα του Προγράμματο Μεταπτυχιακών Σπουδών Στρατηγικέ Διαχείριση Περιβάλλοντο, Καταστροφών και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, η Αγία Πελαγία βρέθηκε στο επίκεντρο. Με φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τη ραγδαία ανάπτυξη, αλλά και εικόνε όπω αυτέ από το αρχείο τη Κρήτη TV για την καταστροφική πλημμύρα του 1994 που ήταν πανομοιότυπη, αλλά 28 χρόνια μετά επαναλήφθηκε με ακόμη πιο δραματικέ συνέπειε, καθώς δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο.